Γεια σας, καλώς ήρθατε στο The Life After Law School με τον Αδάμ. Είμαστε εδώ και την Ροζίλη. Είμαστε εδώ στη δεύτερη σεζόν του podcast Vidcast και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Πολίτη. Κάποια πράγματα για τον Αλέξανδρο θα μας πει ο Αδάμ και επίσης θα έχουμε και μια έκπληξη στο τέλος του podcast, οπότε μείνετε μαζί μας, μην φύγετε. Αδάμ, ο λόγος σε εσένα. Εδώ είμαστε μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ο Αλέξανδρος είναι συγκάτοικος στο Λουξεμβούργο, όχι δικός μου, αλλά συγκατοικής στο Λουξεμβούργο εδώ μαζί μου, τον οποίο τον γνωρίζω βέβαια μέσα από το podcast. Θα βρεθούμε όμως στη συνέχεια, Αλέξανδρο, ευελπιστώ. Ο Αλέξανδρος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Είναι visiting lecturer στο College of Europe και είναι συνέτερος. Στην εταιρεία Χριστιανιός και Συνεργάτες στην Αθήνα. Επίσης, ο Αλέξανδρος τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον project. Είναι το Summer School στην Κέρκυρα, για το οποίο θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο ίδιος. Και ξεκινάμε τη συζήτησή μας με τον Αλέξανδρο να μας εξηγεί λίγο τη διαδρομή του. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο podcast Vidcast σας, το οποίο παρακολουθώ πριν γνωρίσω προσωπικά και την Ροζίλη. Έχει κάνει θράψη στο διαδίκτυο και είχα τη μεγάλη χαρά να παρακολουθήσω και παλιούς φοιτητές μου, οι οποίοι όντως αποτελούν πολύ ωραία πρότυπα για τη ζωή μετά την νομική σχολή Αθηνών, όπως τον Δημήτρη τον Πατεράκη, τον Δημήτρη τον Κυριαζή κτλ. Και επομένως δεν περίμενα ποτέ ότι θα κληθώ κι εγώ να συμμετέχω σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία και ελπίζω πραγματικά να συνεισφέρω το οτιδήποτε, αν μπορώ. Πάμε ξαφνικά, εμείς δεν... Δική σας βοήθεια. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τα είπες όλα, νομίζω, Αδάμ, έτσι επιγραμματικά για το τι κάνω. Ζω στο Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή, όπου κάνω το διδακτορικό μου εδώ στο Πανεπιστήμιο στην ευρεία έτσι, θεματική του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου. Και παράλληλα, επισκέπτομαι ως visiting lecturer το College of Europe στην Bruges. Είναι γνωστό πανεπιστήμιο για τα μεταπτυχιακά του στις ευρωπαϊκές σπουδές, όπου διδάσκω το μάθημα εισαγωγής στο δίκαιο της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, εργάζομαι σε δικηγορική εταιρεία που ανέφερες, Χριστιανός Συνεταίρης, στην Αθήνα, η οποία απασχολείται αμιγώς με ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στο Λουξεμβούργο, όπου ασχολούμαι με υποθέσεις όλου του φάσματος του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία φαίνονται έτσι πολύ συναφή, δεν προέκυψαν φυσικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ο στόχος να κάνω ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ήταν έτσι αρκετά... Είδα στο μυαλό μου εδώ και αρκετά χρόνια. Ήθελα πάντα να κάνω ένα διδακτορικό και δει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου για διάφορους λόγους, τους οποίους φυσικά μπορούμε να ζητήσουμε. Η σχέση μου με τις άλλες δύο οντότητες, το Κολέγιο της Ευρώπης και την εταιρεία, Χριστιανός Συνεταίρη, εκείνη εδώ και πολλά χρόνια. Στην δικαιωρική εταιρεία ήμουν ασκούμενος ήδη από όταν τελείωσα την νομική σχολή Αθηνών, άρα περίπου μιλάμε για δεκαετία πλέον, και στο Κολέγιο της Ευρώπης έκανα το μεταπτυχιακό μου. Πριν περίπου 4 χρόνια, 5, έκανα το μεταπτυχιακό μου, εκεί παρέμεινα ως ακαδημαϊκός βοηθός. Και όταν έφυγα, επειδή βρήκα τη θέση του ψηφιδιδάκτορα εδώ, μου έδωσαν τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνεχίσω ως visiting lecturer και να επισκέπτομαι το πανεπιστήμιο μερικές φορές και να θυμάμαι και όλα στα παλιά μου έτσι, χρόνια εκεί, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Αυτά εν ολίγης. Τώρα, επίσης, ένας άλλος τυπικός, ας πούμε, τίτλος, ο οποίος πιστεύω θα μας απασχολήσει περισσότερο σήμερα, είναι αυτού του Προέδρου του Συλλόγου Αποφύτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, στο πλαίσιο του οποίου, Συλλόγου, διοργανώνουμε κάθε χρόνο από το 2017 ένα Summer School στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο νησί της Κέρκυρας. Μισό λεπτό. Εδώ βάζουμε μία ανατελεία και πάμε λίγο να... Επειδή έτρεξες για τον εαυτό σου, τα είπες έτσι λίγο γρήγορα. Πάμε να εμβαθύνουμε, γιατί είναι και μία πορεία αυτή που βλέπουμε τώρα, ενός Έλληνα φοιτητή νομικής ΕΚΠΑ, ο οποίος προχώρησε και έκανε όλη του την καριέρα και τα βήματά του
Έξω από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, αν δεν κάνω λάθος. Κατά κύριο λόγο, ναι. Άρχισα από την Αθήνα. Δηλαδή, όταν τελείωσα τη σχολή Αθηνών, την άσκησή μου, τον 1,5 χρόνο, τον πραγματοποίησα στην Αθήνα. Από εκεί, δηλαδή, εκκίνησα την όποια, ας πούμε, έτσι, επαγγελματική μου πορεία. Παράλληλα, όσο εργαζόμουν ως ασκούμενος, είχα διατηρήσει τους δεσμούς μου με τη νομική σχολή Αθηνών, όπου προπονούσα τις ομάδες Moot Court του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ήταν έτσι μια μεγάλη μου αγάπη αυτή και θέληση να συμβάλλω σε αυτές τις εκπληκτικές πρωτοβουλίες των νομικών μας σχολών, οι οποίες... είχα προπονήσει δύο, γιατί υπήρχαν δύο, και ακόμα υπάρχουν δύο Moot Courts δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Europa Moot Court, ένα μικρό Moot Court 8 ομάδων, το οποίο υπό την διοργάνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα πλέον, Μέλχιορ Βατλέ, Βέλγου, πολύ γνωστού. Και το δεύτερο είναι ένα πολύ γνωστό, το European Law Moot Court Competition, όπου συμμετέχουν 80 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός εικονικής δίκης στον κόσμο, υπό την αιγίδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί με τη νομική σχολή, στην πρώτη μας κιόλα συμμετοχή, είχαμε καταφέρει να διακριθούμε στον μεγάλο ημιτελικό, ας πούμε, στις τέσσερις πρώτες ομάδες, με αποτέλεσμα οι φοιτητές μας να έχουν ευκαιρία να αγορεύσουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των πραγματικών δικαστών και γενικών εισαγγελέων. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία σχολή Αθηνών, στην πρώτη συμμετοχή να συγκαταλέγει στα τέσσερα πρώτα πανεπιστήμια. Επομένως, αυτό τον 1,5 χρόνο έμεινα στην Ελλάδα. Μετά πραγματοποίησα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Μετακομίσω στο εξωτερικό, ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, να τελειώνω με όποιες υποχρεώσεις στην Ελλάδα, άσκηση και στρατιωτικό. Και μετά πλέον είχα κάποιους συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έθεσα στον εαυτό μου εκεί το 2000, περίπου 2013-2014, και βρίσκονται ακόμα στην υλοποίησή τους, δηλαδή να σπουδάσω στο Κολέγιο της Ευρώπης, να εργαστώ σε ακαδημαϊκός βοηθός εκεί και μετά να βρω ένα διδακτορικό εδώ στο Λουξεμβούργο. Άρα αυτοί οι στόχοι σου ξαναμαζέψεις ετέθησαν εφόσον τελείωσες τη σχολή, όχι πριν. Εφόσον, ναι, αφού τελείωσα τη σχολή. Οι στόχοι άρχισαν να διαμορφώνονται σιγά-σιγά στο τέλος της σχολής, όπου και συνειδητοποίησα ποιος τομέας με ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν μπήκα στην νομική σχολή Αθηνών γνωρίζοντας ότι θέλω να ασχοληθώ με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπήκα επειδή με ενέπνε αυτή η δυνατότητα μέσα από τη σπουδή της νομικής να αντιληφθείς πώς οργανώνεται μια κοινωνία. Ως μαθητής του λυκείου μου άρεσε πώς τίθονταν οι κανόνες οργάνωσης της δικής μας μικρής κοινότητας και ήθελα να δω πώς οργανώνει τη μεγάλη κοινότητα του ενός κράτους. Πάντα με διέφερε αυτό. Και στη συμπορία αντιλήφθηκα ποιος τομέας συγκεκριμένα μου αρέσει περισσότερο. Και μετά, αφού τελείωσα τη σχολή, αφού έκανα την άσκησή μου σε μια δικηγορική εταιρεία που αμιγώς ασχολείται με θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είχε. Στον καθηγητή κύριο Χριστιανό, έτσι δεν είναι. Καθηγητή κύριο Χριστιανό, ναι. Κάνει και το Ευρωπαϊκό Δικαίου, το μεταπτυχιακό, ήταν πρόεδρος τότε. Μπράβο, τότε ήταν πρόεδρος του τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και επειδή είχα αναπτύξει τότε ως φοιτητής μια προσωπική σχέση μαζί του, γιατί τα μαθήματά του με είχαν έτσι αφήξει το ενδιαφέρον, τότε σιγά σιγά άρχισα να αναρωτιέμαι πού θα κάνω το μεταπτυχιακό μου. Είναι μια ερώτηση πραγματικά που βασανίζει τους περισσότερους, πού θα κάνεις αυτό το μεταπτυχιακό σου. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και αν στο εξωτερικό πού. Ειδικά αν δεν είσαι άριστος φοιτητής, δεν έχεις πάρει 8,5 και δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να πεις ότι μπορώ να μπω σε οποιαδήποτε σχολή θέλω, τότε το ερώτημα είναι αρκετά έτσι επίπονο. Και ναι. Και η δική σου απόφαση, επειδή το Κολέγιο της Ευρώπης εδώ στις Βρυξέλλες, έχω καταλάβει ότι είναι big thing. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες. Εσύ από την Ελλάδα πώς κατάλαβες, εγώ δεν μπορούσα να το δω πριν έρθω στις Βρυξέλλες και ακούω τι γίνεται.
Εσύ πώς κατάλαβες και επέλεξες αυτό και γιατί θα το συστήνες ή δεν θα το συστήσεις σε κάποιον άλλον? Θα το συστήσεις προφανώς. Out of the table δεν θα το συνέστηνα. Εννοείται ότι με μεγάλη χαρά θα το συστήσω σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί όπως λες και εσύ και επιβεβαίωσα κι εγώ, γιατί μου το είχαν πει πριν πάω εκεί, το επιβεβαίωσα όταν πήγα στις Βρυξέλλες, ότι το κολέγιο της Ευρώπης θεωρείται ως ισότιμο στις Βρυξέλλες, στους κύκλους των Βρυξελών, του Λουξεμβούργου και ίσως των Παρισίων, ως ισότιμο με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ή του Κέιμπριτζ. Για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου. Έτσι, γιατί στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και ίσως στο Παρίσι θα κάνεις πολλά ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού. Ισχύει ότι στην Ελλάδα το ξέρει κανένας. Όταν παίρνεις την απόφαση να πας στην Μπρούζ να σπουδάσεις ευρωπαϊκό δίκαιο στο Κολέγιο της Ευρώπης, αν τελικά μετανιώσεις για οποιαδήποτε διεθνή πιθανή πορεία και γυρίσεις στον τόπο κατοικίας σου, εγώ στην Κέρκυρα, και έχω πίσω μου το πτυχίο του Κολεγίου της Ευρώπης, θα νομίζουν ότι πήγα σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Δεν το ξέρει κανένας. Ενώ αν είχα το πτυχίο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, θα λέγανε, είναι σπουδαγμένος κτλ. Λοιπόν, πώς το έμαθα εγώ? Εγώ δεν το έμαθα από τους ελληνικούς κύκλους. Έτυχε να το μάθω από έναν Βέλγο που δούλευε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Έτυχε. Και γιατί αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ασχολήθηκα. Με εντρίγκαραν πάρα πολύ τα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας από την οικογένειά μου, τη στενή οικογένειά μου, πατέρα, μητέρα, παππού, γιαγιά, δεν ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ευρύτερη μπορεί ίσως κάποιοι και να είχα κάποια ερεθίσματα. Αλλά από μικρός μου άρεσε αυτή η ιδέα να αντιληφθώ τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί έχουμε αποφασίσει ως κράτος να ενταχθούμε σε αυτή την ομάδα κρατών. Επομένως, ως φοιτητής, προσπαθούσα να συμμετέχω σε προσομοιώσεις θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου. Ήμουνα ένα ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Ήμουνα ενεργό μέλος στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν πειράζει που προδίδω τις τουλάχιστον τότε πολιτικές μου θέσεις. Αλλά πολλές φορές μέσα από την ενεργοποίησή σου την κοινωνική, από οποιαδήποτε έτσι, οπτική μεριά, μπορεί να μην ήμουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μπορεί να ήμουν σε άλλο κόμμα. Αν πραγματικά καλλιεργήσεις τα φυσικά σου ενδιαφέροντα και τα κυνηγήσεις και δεν περιορίσεις τον εαυτό σου στο να τελειώσεις τη σχολή τα 41 μαθήματα, δεν ξέρω πώς είναι πια τώρα, τότε αντιλαμβάνεις τι πραγματικά σε ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν μετά από 2-3 χρόνια στη σχολή εγώ ασχολούμουν πάρα πολύ με αυτά, πήγαινα σε συνέδρια στο εξωτερικό κτλ. Γιατί ως φοιτητές έχουμε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε συνέδρια όπου πολλά πράγματα είναι πληρωμένα. Δεν χρειάζεται να τα πληρώνουμε εμείς. Σε αυτό το ταξίδι μου άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα της οργάνωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε, σας είπα ότι με ενδιαφέρει πάντα η οργάνωση ακόμα και της μαθητικής κοινότητας. Και σε αυτή την πορεία γνώρισα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι ήσουν ο πρόεδρος 15 μελούς. Ήμουν γραμματέας ο 15 μελές, αλλά ήμουν πάντα στα 15 μελή. Ήμουν σίγουρη. Θα μας πεις για το Summer School μετά και θα το συνδέσουμε. Πολύ ωραία. Και σε αυτή την πορεία μου λοιπόν είχα συναντηθεί με έναν πλέον φίλο πολύ καλό, τον Ζιμί Ζαμάρ, έναν Βέλγο φιλέλληνα, ο οποίος στις Βρυξέλλες, ο Ροζίλη, ίσως το έχεις ακούσει, πλέον διοργανώνει και το Douzeur pour la Grèce κάθε χρόνο και πραγματοποιεί έτσι μια βραδιά ελληνικής μουσικής. Είναι μεγάλος φιλέλληνας, ελληνικής μουσικής στις Βρυξέλλες. Συλλέγει πολλές χιλιάδες ευρώ, τις οποίες τις δίνει για να αγοραστεί πετρέλαιο και να θερμαίνονται σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου και πάει ο ίδιος με τα βιτιοφόρα για να είναι σίγουρος ότι δίνεται το πετρέλαιο στη σχολεία. Λοιπόν, γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είναι φιλέλληνας, επειδή ασχολείται με την πολιτική, δούλευε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος ήταν σοσιαλιστής. Αλλά φυσικά όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν έτσι πολύ καλές σχέσεις. Και τότε μου είπε ότι σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ ενεργός με τα ευρωπαϊκά και θες να ασχοληθείς με τα ευρωπαϊκά, πρέπει να σπουδάσεις το Κολέγιο της Ευρώπης. Αν λοιπόν εγώ δεν είχα εκτεθεί έτσι στο εξωτερικό και αν δεν είχα κυνηγήσει προσωπικές σχέσεις με ανθρώπους του εξωτερικού, δεν θα το είχα μάθει ποτέ. Σε αυτό το σημείο θα πω ότι όταν έψανα εγώ για το μεταπτυχιακό μου,
ένας καθηγητής στην νομική σχολή, ο κ. Κλαβίνης, μου το είπε για το College of Europe, αλλά εγώ δεν είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με τα ευρωπαϊκά. Αλλά έχω περίπου, δεν ξέρω, από τότε που ξεκίνησα το podcast ή και πιο πριν, με ρωτάνε διάφοροι για το που να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά και θα ήθελα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά. Και η πρώτη μου σκέψη είναι το Κολέγιο της Ευρώπης και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον Αλέξανδρο να το επιβεβαιώνει και ο ίδιος. Οπότε, ναι, είναι ένα σημαντικό σχολείο. Όσοι έχουν, θέλουν να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά και δει να ασχοληθούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς. Είναι μια πύλη. Όχι μόνο, Αδάμ. Νομίζω η μία πτέρυγα, θα μας πει ο Αλέξανδρος τώρα στο τέλος, η μία πτέρυγα είναι αυτό που λες ευρωπαϊκοί οργανισμοί και θεσμοί και η άλλη πτέρυγα είναι δικηγορικές εταιρείες. Επειδή είμαι σε δικηγορική εταιρεία, είναι τρομερό ότι δεν υπάρχει δικηγορική εταιρεία που να μην έχει μέσα από φύτους Κολεγίου της Ευρώπης. Έναν, δύο, τρεις, όσο μικρή και να είναι, είναι εκεί μέσα. Γιατί είναι σαν μια σφραγίδα ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στους πελάτες τους Ευρωπαίους. Ναι. Ξέρω και δικηγορική εταιρεία, όπου έχει ως πώληση ότι θα έχει τουλάχιστον έναν απόφυτο από κάθε έτος του Κολεγίου της Ευρώπης. Εντάξει. Ναι. Αμερικάνικη μεγάλη δικηγορική εταιρεία. Εντάξει. Επομένως, ναι, εγώ αυτά δεν τα ήξερα πριν πάω. Είχα διαμορφώσει μια έτσι ωραία ιδεαλιστική εικόνα για το τι είναι το Κολέγιο της Ευρώπης, γιατί μόνο να διαβάσεις την περιγραφή του και να ακούσεις από 2-3 άτομα περί τίνος πρόκειται και να δεις κάποια βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας χώρος στον οποίο συναντώνται άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ζεις μαζί τους, γιατί είναι υποχρεωτικό εκεί να ζεις στη φοιτητική εστία, η οποία είναι εξαιρετική, να τρως μαζί τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου, να κάνεις μαζί τους όλες τις εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, οποιαδήποτε αυτή θέλεις να είναι. Είχαμε γκρουπ ανάγνωσης βιβλίων, γκρουπ ιστορίας, μπάσκετ, μπάντμιντον, τέννις, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και ζεις μαζί τους για ένα χρόνο. Μόνο και μόνο αυτό εμένα με είχε ενθουσιάσει. Όταν βγήκα από εκεί και αντιλήφθηκα αυτή τη δύναμη που λέτε, δεν το περίμενα. Προσωπικά εξεπλάγει και χάρηκα που είχα λάβει κατά τύχη αυτή την απόφαση. Επειδή έτυχε να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Πάντως, επειδή φαίνεται σαν να διαφημίζουμε το Κολέγιο της Ευρώπης τώρα, δεν είναι διαφήμιση, ήταν απλά αυτό είναι η πραγματικότητα βλέπουμε εδώ και οι τρεις από ό,τι καταλαβαίνω. Και να ξέρεις, σκεφτόμουν καθώς μιλούσες ότι όλο αυτό που γίνεται με το Κολέγιο της Ευρώπης θα ήταν τέλειο να γίνεται με ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Με ένα μικρό τομέα ενός πανεπιστημίου που θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι το δικό μας Κολέγιο της Ευρώπης. Γιατί, γιατί όχι, έτσι. Γιατί και όχι. Μπορούμε. Και μπορούμε. Γιατί το ζουμί από αυτή τη συζήτηση είναι το εξής. Και αυτό ήθελα να επισημάνω από την αρχή και το νομίζω το έβαλα ως επικεφαλή. Δεν είναι ότι αν δεν πάρεις οφθόμηση. Γιατί αυτό είναι ένα. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι θεωρητικό, αλλά είναι νομίζω ένα πρακτικό ζήτημα το οποίο έχουν πολλοί φοιτητές νομικοί στο μυαλό τους. Αν δεν πάρεις άριστα και δεν έχεις τη δυνατότητα να πας σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου γενικά, είναι πολύ σοφό να δεις ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο ή ένα από τα καλύτερα στο συγκεκριμένο τομέα που θέλεις να εξειδικευτείς. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζεις εκ των προτέρων σε ποιον τομέα θέλεις να εξειδικευτείς. Εγώ έκανα πρώτα την άσκησή μου και μετά έκανα το μεταπτυχιακό για να βεβαιωθώ ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα είτε όχι μόνο του βαθμού αλλά και την οικονομική, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό να σπουδάσει στην Αγγλία. Ενώ για παράδειγμα, εντάξει, το Κολέγιο της Ευρώπης έχει ένα φι, πολύ μικρότερο από τα αγγλικά πανεπιστήμια, αλλά έχουν πολλές υποτροφίες. Το 70% των φοιτητών του Κολεγίου της Ευρώπης εκεί σπουδάζει με υποτροφίες. Και κάποιοι Έλληνες, παλιά το ελληνικό κράτος έδινε υποτροφίες, τώρα δεν δίνει και επομένως υπάρχουν κάποιες περιορισμένες ευρωπαϊκές. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν ήρθε καταστροφή αν δεν πάρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθόλου. Σκέψου, πάρε το χρόνο σου, κάνε μια άσκηση, δες λίγο την αγορά. Δες τι σε ενδιαφέρει και από τη στιγμή που δεις τι σε ενδιαφέρει, δες ποιο πανεπιστήμιο είναι πολύ γνωστό για αυτό. Το ευρωπαϊκό δίκαιο, το δίκαιο περιβάλλοντος, το φορολογικό, το οποιοδήποτε δίκαιο. Και εκεί θα είναι σαν να έχεις κάνει την Οξφόρδη ή το Cambridge. Και μια ερώτηση follow-up, μην περάσουμε στο Summer School. Για ποιο λόγο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, λοιπόν, γιατί είπες να
να το ζητήσουμε και αυτό, αν, τι προσφέρει, τι έχει να δείξει το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Γιατί είσαι από τους λίγους, μάλλον ο μοναδικός που έχουμε φιλοξενήσει εδώ, για το που να έχει μια σχέση με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, σημειωτέων, ναι. Έλληνες. Ναι, πάρα, ισχύει αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο δυναμικό είναι αυτό το πανεπιστήμιο. Η δυναμική του είναι αρκετά νέο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει θέσει ψηλούς στόχους και αυτό φαίνεται τόσο από τους καθηγητές τους οποίους εντάσσει στις τάξεις του, οι οποίοι είναι νέοι καθηγητές, αλλά πάρα πολύ έτσι, ταλαντούχοι κτλ. Συμπεριλαμβανομένου και του supervisor μου, ο οποίος είναι τώρα 38 ετών, αλλά είναι από τους πιο γνωστούς στον τομέα του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου. Έχουν πάρα πολύ καλούς νέους καθηγητές. Έχουν μεγάλη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν την έρευνα. Και αυτό, καλώς ή κακώς, είναι απαραίτητο. Στηρίζουν πάρα πολύ και τους διδάκτορες, όχι μόνο μέσω ενός πολύ ικανοποιητικού μισθού που σου επιτρέπει να ζήσεις ως υποψήφιος διδάκτορας, γιατί και αυτό είναι ένας πονοκέφαλος πολλών φοιτητών, αλλά επίσης σε ενισχύουν να προβάλλεις την εργασία σου σε άλλες χώρες, χρηματοδοτώντας τη συμμετοχή σου σε συνέδρια κτλ. Επίσης, πάντα μου άρεσε το γεγονός ότι, όπως και το College of Europe, το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου είναι bilingual, συνδυάζει τα αγγλικά και τα γαλλικά. Όλα τα προγράμματα εδώ διεξάγονται και στις δύο γλώσσες. Το διδακτορικό σου φυσικά μπορείς να το κάνεις είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά. Έχουν υπάρξει κάποιοι που το κάνουν και σε άλλες γλώσσες τρίτες. Και γιατί μου αρέσει το συνδυασμό αγγλικών και γαλλικών? Γιατί θέλοντας να ασχοληθώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα θέματα και ίσως κάποια στιγμή να εργαστώ τους, μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν ότι για να δουλέψει, για παράδειγμα, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι δίπλα εδώ, πρέπει να γνωρίζει γαλλικά. Και επειδή πάντα συνεχίζει, και το τελευταίο, ένας ακόμα λόγος είναι ότι εργάζομαι στην εταιρεία η οποία έχει υποθέσεις εδώ στο Λουξεμβούργο και επομένως σίγουρα βοηθάει να είμαι δίπλα στο δικαστήριο. Και επίσης έχω οικογένεια εδώ, αυτό είναι προσωπικός λόγος. Και επομένως, γιατί πάντα όταν ταξιδεύεις σε μια χώρα του εξωτερικού έχει πολύ μεγάλη σημασία να νιώθεις έτσι ένα familiarity. Καλό είναι, δεν είναι απαραίτητο, γιατί το Λουξεμβούργο επίσης προσφέρει στο δικό μου το μυαλό μετά από ένα χρόνο. Ένας λόγος για τον οποίο δεν είχα έρθει εδώ, αλλά ένας λόγος ο οποίος προστίθεται στο καλάθι, είναι ότι είναι για μένα το πιο διεθνές χωριό που έχω δει ποτέ μου. Είναι ένα χωριό με την έννοια του αριθμού κατοίκων, 600.000 σε όλη τη χώρα, επομένως στην πόλη είναι ακόμα λιγότερη, αλλά είναι εντυπωσιακό πως κάθε βράδυ αν βγεις ή τα μεσημέρια θα δεις μπροστά σου μόνο νέους ανθρώπους από όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και τρίτες χώρες. Και αυτό εμένα πάντα με ντρίγκαρε πάρα πολύ από μικρός. Και ως επισκέπτρια εγώ να πω ότι είναι τέλειο, είναι πανέμορφο. Είναι παραμυθένιο. Εντάξει, μπορεί να μην αρέσει τους κατοίκους, να είναι μικρό, δεν ξέρω, είναι παραμυθένιο με τα κάστρα. Είναι ωραίο, είναι όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για όλο το context που μας έδωσες σχετικά με σένα και με τα πανεπιστήμια που έχεις περάσει, γιατί αυτό δεν το βρίσκουμε εύκολα και έχεις μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά. Αλλά πρέπει να περάσουμε στο μια ταύτα. Λοιπόν, European Summer School, πώς το λέτε, πρώτον, πώς σου ήρθε η ιδέα, σε σένα ήρθε η ιδέα, σε ποιον ήρθε η ιδέα? Και δεύτερον, τι ακριβώς κάνετε εκεί? Ωραία. Ο σύλλογος, αρχικά αυτό το Summer School διοργανώνεται στα πλαίσια ενός συλλόγου. Όπως σας είπα, του Συλλόγου Αποφύτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Αυτός ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2016 από αποφύτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου. Μπορεί κάποιος να ρωτηθεί ότι αφού εγώ δεν έχω αποφοιτήσει από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής, πώς είμαι μέλος και τώρα πρόεδρος. Ο σύλλογος αυτός ήταν ανοιχτός στο καταστατικό του από την αρχή και έδωσε το δικαίωμα να συμμετέχουν και μη απόφοιτοι του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά απόφοιτοι της Νομικής Σχολής Αθηνών, οι οποίοι έμπρακτα έχουν συμβάλει στην εκπροσώπηση του τομέα στο εξωτερικό. Και λόγω της ενασχόλησής μου και της συμμετοχής μου σε τόσους διαγωνισμούς ακαδημαϊκούς, εγώ και κάποιοι άλλοι ενταχθήκαμε ως μέλη σε αυτό το σύλλογο. Αυτό έγινε το 2016, λοιπόν, περίπου 80 απόφοιτοι,
και εγώ μαζί με άλλους έτσι, του Moot Court, ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο. Ήταν ιδέα ίδρυση λόγω από τον καθηγητή Βασίλειο Χριστιανό. Και γι' αυτό, λόγω και της εργασίας μου της δικηγορικής, ήμουν ασκούμενος τότε, όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος, λέω έτσι τυχαία στον κύριο Χριστιανό, του λέω, α, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ένα summer school, αφού υπάρχουν τόσα κτλ. Αλλά μου λείπει ένα summer school ευρωπαϊκού δικαίου στην Ελλάδα, αμυγός ευρωπαϊκού δικαίου. Και λέει, α, πάρα πολύ ωραία ιδέα, να το κάνουμε. Πού θα μπορούμε να το κάνουμε, σκέφτομαι εγώ, στην Κέρκυρα. Λόγω της ενασχόλησης, πάλι οι τελείες που ενώνονται, λόγω της ενασχόλησής μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων κτλ. Πάντα ήθελα να θέσω ως challenge, ως πρόκληση στον εαυτό μου, να οργανώσω κάτι. Να μην είμαι δηλαδή αμυγός ένας ερευνητής ή ένας φοιτητής κτλ. Να οργανώσω κάτι. Και είχα οργανώσει ένα συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων 150 άτομα από 24 χώρες ως φοιτητής στην Κέρκυρα το 2010. Και εγώ ήμουνα στο Ευρωπαϊκό. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι μια μεγάλη σχολή. Το 12, το 12 είχα οργανώσει αυτό στην Κέρκυρα λοιπόν. Και έχοντας αυτή την εμπειρία, λέω μπορούμε να κάνουμε ένα summer school στην Κέρκυρα. Το είπαμε αυτό το 16 και επομένως το 17 έγινε το πρώτο summer school στην Κέρκυρα. Όλα τα υπόλοιπα εκεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου το στήριξαν πάρα πολύ τότε. Και χάρης και σε αυτούς καταφέραμε να οργανώσουμε το πρώτο summer school που ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και ήταν πολύ έξυπνο νομίζω που όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε είπαμε ότι δεν χρειάζεται από την πρώτη στιγμή να κάνουμε κάτι μεγάλο επίβολο. Σιγά σιγά, βήμα βήμα. Και ίσως ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που μπορεί να μην το είχε ακούσει κάποιος στην αρχή όταν πρώτο ξεκίνησε το 17, το 18, το 19 και να αρχίζει να το ακούει τώρα. Η πρώτη διοργάνωση λοιπόν του Summer School το 17 είχε ως στόχο να προσελκύσει Έλληνες συμμετέχοντες, αμυγός Έλληνες, συμμετέχοντες, Έλληνες είτε νέους δικηγόρους, είτε τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, 40 άτομα. Οι καθηγητές βέβαια ήταν και Έλληνες και αλλοδαποί. Οι Έλληνες δίδασκαν στα ελληνικά. Στο πρώτο summer school είχαμε για παράδειγμα τον πρώην πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Σκουρή. Ένα παράδειγμα. Είχαμε και ξένους. Είχαμε τότε την καθηγήτρια Κριστίν Καντούς, θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Τον Κίραν Μπράντλεϊ, που τότε ήταν ο special advisor του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Brexit, γιατί τότε είχαμε και αυτό το ζήτημα έτσι, ναι, πολύ έντονα. Και σιγά σιγά είπαμε ότι θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Η μεγάλη αλλαγή που έγινε στο τελευταίο summer school και ίσως έλαβε μεγαλύτερες εκτάσεις, είναι ότι για πρώτη φορά από αμυγός ελληνικό το κάναμε διεθνές. Και πλέον οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και του εξωτερικού. Φέτος είχαμε συμμετέχοντες από 12 χώρες. Άρα 40 άτομα από 12 χώρες. Οι ξένοι συμμετέχοντες όλοι είναι ηλικίες περίπου 20, γύρω στα 25-26. Κάπου εκεί. Ως μέσος όρος. Φυσικά υπάρχουν και μικρότεροι. Δηλαδή, ειδικά αν εντοπίσουμε κάποιον φοιτητή-φοιτήτρια του οποίου το ενδιαφέρον να μάθει για ζητήματα και πέρα από τη σχολή είναι έντονο στο motivation letter ή βιογραφικό και 22 χρονών να είναι, 21, θα επιλέξουμε αυτό το άτομο, γιατί ο στόχος αυτού του summer school είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν έως τώρα τη δυνατότητα, την τύχη να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του ευρωπαϊκού δικαίου, τον κόσμο των Βρυξελών και του Λουξεμβούργου, να αντιληφθούν ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Και έτσι και αυτοί να, έτσι, to be fascinated να, ναι, από αυτή την επιλογή όπως και εμείς κάναμε πριν χρόνια. Οι περισσότεροι ξένοι τώρα προέρχονται κυρίως από προγράμματα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κάποιοι κάνουν ήδη τα στάζ τους, τις πρακτικές τους ασκήσεις στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Και ο λόγος για τον οποίο φέραμε και ξένους στο summer school είναι
όχι για να στηρίξουμε απαραίτητα τους ξένους, αλλά για να στηρίξουμε το στόχο του Summer School, ο οποίος είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες νέους να αντιληφθούν ότι υπάρχει και μία ακόμα επιλογή. Και αυτή η αντίληψη θα επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα και πολύ καλύτερα αν έρθουν σε επαφή με ξένους ανθρώπους οι οποίοι ήδη τα κάνουν αυτά, ίσως. Ναι, είναι ο στόχος. Ότι ο στόχος θα σκουμπώνει και με το στόχο του δικού μας podcast, ακριβώς, δηλαδή μια νέα επιλογή καριέρας και μια νέα προοπτική. Ήθελα να σας ρωτήσω, ό,τι θα γίνει, Αλέξανδρε, και φέτος αυτό, έτσι, το καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Βασικά, πού θα σας βρουν αυτοί που ψάχνουν, πώς θα το βρουν αυτό να κάνουν μια αίτηση, όταν ανοίξουν οι αιτήσεις. Βεβαίως. Ναι. Αρχικά κάθε χρόνο έχουμε το δικό μας website. Η συντομογραφία, η αγγλική, ας πούμε, του μακρόσυρτου του ελληνικού μας τίτλου είναι European Law Masters Alumni Association, ELMA. Επομένως, το website μας είναι ELMA, με δύο αλφα στο τέλος, .eu. Αυτό είναι το website. Εκεί έχουμε και μία σελίδα. Θα το βάλουμε εμείς στην περιγραφή του βίντεο που κάνουμε, να υπάρχει. Εξαιρετικά. Εκεί λοιπόν έχουμε μία σελίδα ειδικά αφιερωμένη στο Summer School. Φυσικά έχουμε και social media, Facebook, LinkedIn κτλ. Όπου μπορούν να τα βρουν χρησιμοποιώντας την αγγλική μας έτσι, ονομασία European Law Masters Alumni Association. Και βεβαίως πριν με την ανακοίνωση του κάθε Summer School το προωθούμε σε διάφορα έτσι media που ασχολούνται με ζητήματα νομικής, όπως το LawSpot για παράδειγμα και άλλα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πλέον και στο εξωτερικό φυσικά, όπως το EU Law Live, το οποίο είναι το πιο γνωστό έτσι, το πιο γνωστό social, το πιο γνωστό media, όχι media για αυτή τη ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου. Όλοι το ξέρουν εδώ στις Βρυξέλλες και του Λουξεμβούργου, και πλέον αφού το προωθούμε και σε ξένους το στέλνουμε πάντα το Summer School και σε mailing list που έχουμε στο Κολογείο της Ευρώπης, στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, σε διάφορα πανεπιστήμια κτλ. Επομένως, αν κάποιος παρακολουθεί είτε τα δικά μας social media είτε παρακολουθεί κάποιο από τα έτσι media τα ελληνικά, θα το μάθει κάπως. Πιστεύω ότι... Το έχετε διαμορφώσει για φέτος? Έχεις κάτι να μας πειραστείς ή ακόμα το στείνετε για το φετινό, για το ερχόμενο βασικά καλοκαίρι? Βεβαίως. Λοιπόν, του χρόνου, εννοώ το επόμενο, αυτό που έρχεται τώρα, το επόμενο Summer School. Το καλοκαίρι του 23. Επειδή, όπως είπαμε, θέλουμε πάντα να βελτιώνουμε την έκδοση του Summer School αυτού, χτίσαμε από φέτος μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νάπολη. Μετά από μια συνεργασία μας με τον δικαστή Ρομπέρτο Μαστρογιάννη, έναν Ιταλό δικαστή, ο οποίος δίδαξε στο τελευταίο Summer School και ο οποίος είναι και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νάπολη, είχαμε μια συνάντηση μαζί του εδώ στο γραφείο του στο δικαστήριο και αποφασίσαμε την αδελφοποίηση, ας πούμε, του Summer School του δικού μας και του Summer School που οργανώνει αυτός με το Πανεπιστήμιο της Νάπολη στο νησί του Κάπρι, στο Κάπρι. Το διοργανώνει, είναι κάποιες μέρες στο Κάπρι και μετά οι μία-δύο τελευταίες μέρες στην Νάπολη. Και επειδή του άρεσε πάρα πολύ το δικό μας Summer School που ήρθε, δίδαξε και τα λοιπά, και πλέον μας ζητάει και το know-how για να το ενσωματώσουν στο δικό του Summer School, του άρεσε πάρα πολύ, αποφασίσαμε να κάνουμε από κοινού μία έτσι δράση, από κοινού ένα Summer School, να το ονομάσουμε Summer School on European Union Law Capri Corfu, όπου το πρώτο μέρος το δικό τους θα διεξάγεται περίπου τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι η λεγόμενη τότε Semaine Blanche εδώ στο εξωτερικό, όπου οι δικαστές έχουν μία εβδομάδα διακοπών και επομένως μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες ως καθηγητές. Και θα ασχολούνται με ζητήματα EU procedural law, δικονομικού δικαίου. Και εμείς θα ασχολούμαστε με το ουσιαστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, πάντα στο νησί της Κέρκυρας. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής και στα δύο Summer School,
Το κάθε summer school έχει τη δική του, ας πούμε, τιμή. Εκεί δεν υπάρχει κάποια εναρμόνιση, έτσι, κτλ. Αλλά με το δικαίωμα έκπτωσης 25% περίπου, ναι, 25% αν συμμετέχει και στα δύο summer schools. Αλλά φυσικά, διεθνή. Ναι. Λοιπόν, δύο διαδικαστικές ερωτησούλες και πάμε να ανακοινώσουμε το giveaway. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη είναι πώς παίρνετε τους, δηλαδή πώς επιλέγετε, αν κάνω εγώ αίτηση, γιατί να πάρετε εμένα και όχι τον Αδάμ ή αντιστρόφως. Ναι. Και δεύτερη ερώτηση, το κόστος, μεγάλο, μικρό, και μετά πάμε στο giveaway. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι αιτήσεις θα ανοίξουν περίπου τον... ανοίγουν πάντα ανοίγουν τον Ιανουάριο. Αυτό είναι ένας κανόνας. Πάντα ανοίγουν τον Ιανουάριο. Και λέμε πάντα ότι θα εφαρμόσουμε μία πολιτική, όχι ακριβώς first come, first served, αλλά ότι θα επιλέγουμε τους υποψηφίους σε ένα rolling basis, σε συνδυασμό με ποιοτικά κριτήρια. Αν δηλαδή δούμε μία ποιοτική αίτηση τον Ιανουάριο, θα την επιλέξουμε επί τόπου. Αυτό γιατί... η συμμετοχή σου στο συνέδριο της Κέρκυρας απαιτεί να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, δεν είναι πάντα εύκολη η μεταφορά. Επομένως, θέλουμε όποιος θέλει να έρθει και έχει μια ποιοτική αίτηση βάσει βιογραφικού και motivation letter, να του δίνεται απευθείας τη δυνατότητα να κλείσει και τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν λέμε ποιοτική αίτηση, τι εννοούμε? Εννοούμε αίτηση ενός νέου νομικού, κυρίως απόφοιτου που τώρα κάνει λίγο την πρακτική του άσκηση ή ένα μεταπτυχιακό ή τελειόφοιτου της νομικής, ο οποίος αποδεικνύει το ενδιαφέρον του να γνωρίσει αυτόν τον κλάδο δικαίου. Στο τέλος θέλουμε να έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είτε έχουν ήδη έρθει σε επαφή με αυτόν τον τομέα δικαίου και ήδη έχουν κάποιες εμπειρίες στο εξωτερικό και μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε μία εμπειρία αλλά θα ήθελε να αποκτήσει προκειμένου να υπάρξει έτσι μια ανταλλαγή γνώσεων και τα λοιπά και εμπειριών. Κόστος. Μέχρι τώρα, επειδή και αυτό κάθε φορά προσπαθούμε να το βελτιώνουμε, αλλά επειδή ο βασικός μας στόχος, είπαμε, είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, οι οποίοι παίρνουμε ως δεδομένο δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν στα summer school που βλέπουμε κατά καιρούς στο εξωτερικό, κυρίως αξίας 1.000 ή 2.000 ευρώ κτλ. Εμείς θέλουμε πάντα το κόστος να είναι πάρα πολύ χαμηλό και αρκετά προσιτό στους νέους φοιτητές και αποφύτους. Γι' αυτό πέρσι, στο τελευταίο, ήταν 250 ευρώ. All included, ας πούμε, με ποια έννοια, ότι δεν κάλυπτε μόνο τη συμμετοχή σου στο συνέδριο, αλλά και τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο και το πρωινό σου και τις μεταφορές και τα λοιπά. Από το επόμενο, πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι θέλουμε οι συμμετέχοντες να τους δίνουμε την ευκαιρία και ομαδικών έτσι, γευμάτων και τα λοιπά. Επομένως, σας περιλάβουμε και αυτά και θα ανεβάσουμε λίγο την τιμή συμμετοχής.